Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Γεια σας! Και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Τώρα είναι απογευματάκι. Πάμε να δούμε λίγο τι κάναμε το πρωί και θα το ξαναπούμε τα βίντεο. Πάμε για το πρώτο μας μπάνιο! Από την Τετραλούς. Έχει ελληνικά ρε γάμο, τι έπαθε. Κάστρο είναι αυτό. Όχι. Κάστρο είναι. Θα μαντέψω ποιος κοιμάται. Σταματάω, ε. Όντως. Τι. Πάμε στο μακρύγερο. Πού θες να πάω, θες να πάμε Κατερίνη. Ξέρω. Σε ένα σου αρέσει εδώ πέρα. Δεν είναι λίγο τρισάφυλλο. Αυτά είναι οικογενειακά, Μάρη. Τι οικογενειακά, ρε Γιώργο, γκρεμισμένα πράγματα έχει εδώ πέρα. Δε σε μετά, στο χάρτη τι έχει η Κατερίνη, τι έχει. Δεν θες πολιτισμό, αγαπώ, φύση. Όχι, δεν θέλω πολιτισμό, τι? Αλλά να είναι ωραία. Αυτό έχει χόρτα, δεν έχει καν άμμο. Χόρτα έχει κάτω. Πού θα παίξουμε? Πού θα κάτσουμε? Καλύτερα, να μην παίρνει άμμος από εκεί. Κοίτα εδώ. Την πίδνα. Κοίτα εδώ. Αυτό, Μαρία, είναι αρχείο. Έχει μία που λέγεται Αλική. Τι είναι? Ε? Κάνα πέσει με πολιτισμό έχει. Κάνα πολιτισμό έχει, Μαρία. Κάτσε, έχει σήμερα εδώ πέρα. Γελά. Πολιτισμένο ήταν πάντως πριν που πήγαμε εκεί. Εκεί άμα το καλοκαίρι θα είναι ωραία. Μα καλοκαίρι είναι. Το βλέπω. Παραλία Κατερίνης τελικά. Μαμ. 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 Το αιώνιο κόλλημα, ο Νέμο. Πρώτο μπάνιο. Κρύα είναι. Ο Θοδωρής δεν καταλαβαίνει από αυτά όμως.
όμως πήγε να βουτήξει. Δεν καταλαβαίνω. Ήρεμα βρε, θα μπεις μέσα. Άμα τον αφήσεις ξέρεις θα πάω. Και όπως πάντα, δεν χαμπαριάζει τίποτα. Μέσα κανείς. Μόνος εσείς. Μόνος. Όλοι οι άλλοι κρυώνουν. Τι λες εσύ, πες το πάλι. Πάμε αλλού, άντε γεια. Πάμε αλλού, πάμε αλλού. Άντε γεια. Πάμε σπίτι. Λοιπόν, πήγαμε που λέτε θάλασσα. Ήτανε okay, είχε συννεφιά, είχε αέρα, είχε λίγο κρύο, αλλά εντάξει, okay, πλάκα είχε. Το μωρό λιγάκι νευρίασε γιατί ήθελε να μπαίνει στη θάλασσα, αλλά επειδή ήταν κρύα δεν μπορούσα να τον βάζω πολύ, οπότε ήθελε να μπει και εμείς δεν μπορούσαμε να τον βάλουμε γιατί είχε κρύο, οπότε τώρα νομίζω εδώ πέρα το χαίρεται πολύ περισσότερο εν τέλει. Ο καιρός, η πρόγνωση του καιρού ήταν λίγο ψέματα. Και τώρα καθόμαστε εδώ πέρα, τρώμε πεπόνι. Τρώω πεπόνι και παίζουμε στην πισίνα. Να σας πω την αλήθεια, μπορεί να μπω κι εγώ. Ο μπαμπάς μας κοιμάται. Εγώ κοιμήθηκα στο αυτοκίνητο, ξεκουράστηκα. Θα τον ξυπνήσω μετά να πιούμε όλοι μαζί καφέ. Και αυτά. Θα στείλω και ένα email που έχω να στείλω. Σε βρήκε το χταπόδι. Λοιπόν, αγόρασα και δύο μαγιό, βασικά δύο από κάτω, ένα από πάνω και θα τα δοκιμάσω. Λοιπόν, τα είχε εκεί πέρα που πήγαμε για μπάνιο 5 ευρώ τα κάτω και 8 ευρώ τα πάνω. Σοκ. Οπότε πήρα αυτά εδώ που είναι σετ και αυτό εδώ σαν δεύτερο από κάτω. Τέλεια για τα χρήματά τους. Τα πήρα χωρίς να τα δοκιμάσω, μάλιστα είμαι από αυτές τις γυναίκες, οπότε θα τα δοκιμάσουμε τώρα μαζί. Καλό. Λίγο να χάσω, λίγο. Λίγο ακόμα. Το άλλο είναι μικρό, λες, ε. Μπορεί να μην είναι μικρό, να είναι απλά απόσπαστο. Αλλά δεν σε χάσει τώρα. Εμένα το αγαπημένο μου είναι αγγούρι ντομάτα. Με ξύδι ή με λεμό. Πολύ ξύδι και φέτα. Και φέτα. Και καρπούζι με φέτα. Μέσα στη σάλατα. Όχι άλλο. Και κανένα φαγητό. Σαλάτα. Και κανένα φαγητό φαγητό. Αγγουρό ντομάτα. Ωραία. Και
Άμα θέλεις να φας κάτι διαφορετικό από σαλάτα. Παμαρούλι. Και άμα δεν υπάρχει... Μακαρόνια με κέτσαπ και τυρί. Wow! Μακαρόνια. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, έτσι. Ή ταρατόρι. Ή ταραμά. Ναι. Ταρατόρι.